Στα τέλη Μαΐου θα αρχίσουν να πιστώνονται οι αυξήσεις για τους εργαζόμενους ως συνέπεια της αύξησης του κατώτατου μισθού που θα φτάσει τα 713 ευρώ μεικτά καθώς οι καθαρές αποδοχές θα είναι στα 612 ευρώ. Αφού αφαιρεθούν κρατήσεις του εργαζομένου είναι 612 ευρώ για υπάλληλο γραφείου, ανάλογα τις κρατήσεις κάθε ειδικότητα έχει δικό της ποσοστό κρατήσεων, περίπου όμως να υπολογίζουν οι εργαζόμενοι 612 ευρώ καθαρέ αποδοχέ για νέου εργαζόμενου. Οι αυξήσει, όπω τονίζουν οι συνδικαλιστέ, δεν είναι σε καμία περίπτωση τέτοιε που να αντιμετωπίζουν τα σοβαρά προβλήματα ακρίβεια που βιώνει ο κόσμο τη εργασία. Καυτηριάζοντα ότι παρά τι προεκλογικέ δεσμεύσει, η κυβέρνηση απέφυγε να δώσει την ευκαιρία διαβούλευση για τον κατώτατο μισθό και έλαβε απόφαση που πάντω ανταποκρίνεται σε ψίχουλα με δεδομένε τι ανατιμήσει σε όλα τα αγαθά. Εμεί αυτό που θέλουμε και η ουσία είναι ελεύθερε διαβούλευσει δεν μπορεί να είμαστε η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην ρυθμίζουν τον ελάχιστο μισθό οι κοινωνικοί φορεί, αλλά να το ρυθμίζει η ίδια η κυβέρνηση με απόφαση υπουργού. Αυτά σε καταστάσει τι είχαμε πολύ παλιά σε χώρε του Ανατολικού Μπλοκ. Η όποια αύξηση εξανεμίζεται, θα έλεγα, με την αύξηση ολόκληρη του έτου για να πληρώσουμε ένα α, λογαριασμό τη ΔΕΗ. Ο κατώτατο μισθό θα συμπαρασύρει και το επίδομα ανεργία, ωστόσο το μνημονιακό μέτρο για το πάγωμα των τριετιών από το 2012 θα σημάνει πράσινο φω για αυξήσει και στι τριετίε, όσων είχαν στο ανώτατο όριο συμπληρώσει τρει μέχρι το Φεβρουάριο του 2012 στον ίδιο εργοδότη. Με το ενάφηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρεται και το επίδομα ανεργία, το εποχικό επίδομα και ό,τι άλλα επιδόματα δίνεται από τον ΟΑΕΔ. Ω εργαζόμενοι παραμένουν στον ίδιο εργοδότη. Ε, από το 2012 και έως 14 Δευτέρου του 2012 είχαν κατοχυρώσει μία, δύο ή τρεις τριετίες, αυτές παραμένουν υποχρεωτικές για τους εργοδότες. Για όλους τους υπόλοιπους εργοδότες δεν είναι υποχρεωτικό να αναγνωρίσουν τριετίες ε, στους εργαζόμενους. Σε ό,τι αφορά το επίδομα γάμου και την προαιρετικότητά του, όπως επισημάνθηκε, γίνεται υποχρεωτικότητα στις περιπτώσεις που οι απασχολούμενοι εργάζονται για εργοδότες που είναι μέλη εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασία.